σελίδα 1068, ΙΒ κεφάλαιο 22 εδάφιο. Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων της ουρανής και εις θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκην μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γήνε σάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ εγώ σιω ουχή μόνο την γήνε αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ θηλή των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωσιν τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστως των Θεών με εδώ και ευλάβιαν, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Και να πάμε και σελίδα 1088, να διαβάσουμε από το γάμα κεφάλαιο του βιβλίου Αποκάλυψης και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας, 1088 σελίδα 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος ο Αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύρα να νεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου σατανά ήτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω συν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μη δεις των στέφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων, ως της έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τον άνθρωπο ο οποίος προσέχει στο λόγο του, πιστεύει στο λόγο του και εξητεί το θέλημά του, τον προσθέτει σε ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτά που είπαμε περί αληθείας, θα τα βρει ο κάθε άνθρωπος μόνο στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού που αποτελείται από ανθρώπους με πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου και τρέμοντες στο λόγο του, που δεν κάνουν ό,τι νομίζουν, ό,τι θέλουν, ούτε ό,τι τους αρέσει. Αλλά έχουν κατανοήσει τι σημαίνει διοίκησης Πνεύματος Αγίου. Γιατί μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου και στέκονται στην υπακοή του Λόγου του Θεού, αυτή είναι με εξουσία τέκνα Θεού, ώστε ό,τι και αν επικαλεστούν εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και εξητήσουν, ο Θεός τους χαρίζει. Είναι ένα ιδιαίτερο γένος εκλεκτό, ένα έθνος Άγιο, ένα βασίλειον ιεράτευμα, το οποίον ο Θεός δημιούργησε δια του Ιησού Χριστού και έθεσε μέσα στην ανθρωπότητα, ώστε έξω είναι σκοτάδι, μέσα είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, είναι το φως, είναι ο Ιησούς Χριστός. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση να μην κάνουμε ό,τι νομίζουμε, ό,τι θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Γιατί τότε ο Θεός εμποδίζεται να επέμβει και να ενεργήσει θαυμασίως στη ζωή μας.
και έτσι τα πράγματα στη ζωή μας, αντί να πηγαίνουν από ευλογία σε ευλογία, πηγαίνουν από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Αναρωτιόμαστε γιατί. Και αναρωτιόνται οι άνθρωποι γιατί. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν εξητούν με όλη τους την καρδιά πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου και τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Και τότε ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού, προσθέτει στην Εκκλησία τους σωζωμένους και δημιουργείται μία Εκκλησία που αποτελείται από παιδιά του Θεού με εντολή να αγαπάνε ο ένας τον άλλον, με εντολή να αγαπάνε τον παντοδύναμο Θεό, με ενότητα πίστεως, να λένε πάντες το αυτό, με ενότητα Πνεύματος Αγίου, να έχουν όλοι την ίδια νοοτροπία, την ίδια λογική, τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Και τότε πια ο Θεός ομολογεί ότι σας πρόσθεσα σε όρος Ιών, σε πόλη Θεού ζώντος, σε πουράνιο Ιερουσαλήμ. Σε ένα περιβάλλον μοναδικό και άγιο. Σε ένα περιβάλλον όπου ο Θεός καλύπτει με την παρουσία Του όλους και ο Ιησούς Χριστός σώζει, ενεργεί, ευλογεί. Και αυτό το περιβάλλον είναι το οποίο θέλουμε και εμείς να ζήσουμε από εδώ και στο εξής, ιδίως στις έσχατες ημέρες. Αλλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, εκείνο που έχει απόλυτη σημασία είναι ποιον ακούς, πώς ακούς και τι κάνεις. Επαναλαμβάνω, ποιον ακούς, προσέχετε τι ακούετε, πώς ακούετε, λέει ο Χριστός, και εν τέλει τι κάνετε. Γιατί? Γιατί ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι τις έσχατες ημέρες θα σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, γιατί πρέπει να γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Τα σαλευόμενα θα μετατεθούνε και τα μη σαλευόμενα, τα ασάλευτα θα αποκαλυφθούνε, θα φανερωθούνε εις δόξαν και έπαινον Θεού. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αδερφοί, τις έσχατες ημέρες ο Θεός κάνει το μεγάλο διαχωρισμό. Τα πρόβατα από τα ερήφια. Και αυτό εμένα προσωπικά με τρομάζει λίγο. Αλλά χαίρομαι γιατί δεν θα εξαρτηθεί από το τι εγώ θα αποφασίσω, αλλά θα εξαρτηθεί από το τι εγώ θα ζητήσω, αλλά με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Και κάθε ένας που τον πλησιάζει πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, αλλά εις τους εξητούντας Αυτόν. Και ο Θεός μιλάει μες στην Εκκλησία. Μιλάει με το Λόγο Του, μιλάει με το Πνεύμα Του. Μιλάει με γεγονότα και με καταστάσεις. Διερμηνεύει, αποκαλύπτει, φανερώνει και περιμένει την ανταπόκριση του Θεού. Όπως διαβάσαμε, εκάλουν, αλλά αυτοί δεν απεκρίνονται. Ελάλουν, αλλά αυτοί δεν οίκουον. Και όταν λέει αυτή, εννοεί μέσα στο λαό του Θεού. Καλούσα σε μετάνοια, σε επιστροφή, σε οδό ένδοξη, δικαιοσύνης, αλλά αυτοί δεν ανταποκρίνονταν. Μιλούσα, αλλά αυτοί έκλειναν τα αυτιά τους και δεν άκουγαν. Γιατί? Γιατί απίστονόντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Γι' αυτό σήμερα σας παρακαλώ, αδερφοί, να σταθούμε με φόβο και με τρόμο κατεργαζόμενοι τη σωτηρία μας και να πούμε, Κύριε, δεν μπορώ, δεν ξέρω, βόηθαμε. Μπορείς να το πεις, βόηθαμε Κύριε, βόηθαμε. Σε τι, σε όλα. Βόηθαμε για τη ζωή μου,
Βόηθαμε για την οικογένειά μου, βόηθαμε για τα παιδιά μου, βόηθαμε για την είσοδό μου, βόηθαμε για την έξοδό μου, βόηθαμε, Κύριε. Αλλά αυτό μπορεί να το πει μόνο ο άνθρωπος που έχει κατανοήσει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έχει συντριφτεί η καρδιά του, γιατί πενθεί για αυτούς που χάνονται. Και το σημαντικότερο απ' όλα, έχει πιστέψει ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω μπορεί να τα μεταβάλει όλα, να τα μεταμορφώσει όλα. Θυμηθείτε, αδερφοί αγαπητοί, ένας λόγος Θεού φτάνει. Ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως και γένετο. Ένας λόγος Θεού. Ο Θεός είπε, θεραπεύθητοι και θεραπεύθησαν. Ένας λόγος Θεού που είπε, ανάβλεψον και ο τυφλός ο εκγεννητής ανάβλεψε. Ένας λόγος Θεού, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ένας λόγος Θεού. Αλλά για να ακουστεί, τόσο εύκολο είναι για το Θεό. Για να ακουστεί όμως αυτός ο λόγος του Θεού στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας, σε κάθε φάση της ζωής μας, πρέπει να πραγματικά να τον πλησιάσουμε κατά χάριν. Με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένη και τρέμοντα στο λόγο του Θεού. Και τότε τα πάντα θα είναι εύκολα. Γιατί? Γιατί ο Θεός, μιλώντας σε μια τέτοια εκκλησία, δεν είναι όλες οι εκκλησίες ίδιες, δυστυχώς. Και λυπάται ο Θεός και λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά εμείς θα δούμε μια τέτοια εκκλησία, την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Γιατί θα τη δούμε? Όχι γιατί είμαστε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας κάνει. Όλους μας. Αν του το ζητήσουμε. Αν του πούμε, βόηθα μας, Κύριε Θεέ μου. Και μεταμόρφωσε την εκκλησία αυτή, τη μικρή και ασήμαντη, σε εκκλησία της Φιλαδελφίας που θα σε δοξάζει. Που θα χαίρεσαι για αυτήν, που θα ευαριστήσεις αυτήν. Που θα δοξάζεσαι σε αυτήν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βόηθα μας, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Όλοι. Ποιμένας, πρεσβύτεροι, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Χριστού, αδερφοί, για όλα μας τα ζητήματα. Αλλά δεν θα έρθει η βοήθεια του Χριστού εάν δεν σκύψουμε το κεφάλι μας και πούμε, δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, βόηθα μας, Κύριε. Αμήν, βόηθα μας, Κύριε. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού, μόνο με τη χάρη του Χριστού και εν τέλει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου έρχεται η μεταμόρφωση σε απόλυτη. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία που είναι σε απόλυτη αδυναμία, απίστευτο, η πιο ευλογημένη εκκλησία είναι αυτή που είναι σε μεγαλύτερη αδυναμία. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και λέγει, ταύτα λέγω εγώ ο Άγιος, ο αληθινός, που έχω το κλειδί του Δαβίδ, ο οποίος ανοίγει, εγώ ο Χριστός, και κανείς δεν κλείνει και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Αυτός είναι που μας μιλάει σήμερα. Σε εμάς που του λέμε, βόηθα μας. Δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε. Αδύναμοι είμαστε, άθλοι, ουτιδανοί, άχρηστοι, βόηθα μας. Και έρχεται ο Θεός σε εμάς. Σε αυτούς που μιλάνε έτσι. Και λένε, εγώ είμαι ο Άγιος. Και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός, που έχω το κλειδί του Δαβίδ και ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και κλείνω και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε κάποιος να μας ανοίγει μία πόρτα ευλογίας και να κλείνει όλες τις πόρτες της κατάρας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά για να έρθει, για να έρχεται και να υπάρχει και να είναι αλήθεια αυτό το ζητούμενο, είναι ανάγκη ο Χριστός να πει, εγώ είμαι μαζί σου. Και πώς θα είναι ο Χριστός μαζί μας? Μας το εξηγεί. Επειδή εφύλαξα στο λόγο μου, είσαι τρέμον στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου και έχεις παρησία να ομολογείς Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Επειδή σε ενδιαφέρει, επειδή μου ζητάς, επειδή θέλεις,
να σου χαρίσω αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που μόνο εγώ χαρίζω, να τρέμεις στο λόγο μου. Εγώ σου λέω ότι σου δίνω το κλειδί και εγώ έχω το κλειδί που ανοίγει, κανείς δεν κλείνει, την πόρτα της ευλογίας για σένα, για την οικογένειά σου, για τη ζωή σου, και κλείνω όλες τις άλλες τις πόρτες της κατάρας, ώστε να προχωράς από ευλογία σε ευλογία μέσα από τις πόρτες που εγώ θα σ' ανοίγω, από δόξα σε δόξα, από χάρη σε χάρη, μέχρι να φτάσεις εκείνη την μέρα που θα είμαστε αιώνια μαζί. Δόξα στο Θεό. Αδέλφια μου, συγχωρέστε με να το πω. Το πιστεύεις αυτό, αδερφέ? Είναι πολύ σωστό να απαντήσεις εμένα στο Θεό. Το πιστεύεις αυτό? Αν το πιστέψεις και το ζητήσεις τώρα, σου υπόσχεται ο Θεός, στο χαρίζει. Στο χαρίζει. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής το λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Δεν γίνεται να αρνηθεί τον εαυτό του. Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να πει στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, γεννηθεί το φως και να γίνει? Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να πει θεραπεύθητη και να θεραπευθεί? Έγειρον τον κρεβατόν σου και περπάτα και να γίνει? Πες του, βοήθαμε Χριστέ μου, βοήθαμε Χριστέ μου, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να κάνω, βοήθαμε Χριστέ μου. Και τότε εξετάζει ο Θεός τα έργα σου. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που δεν την έχει ξαναπερπατήσει. Σε έναν δρόμο που δεν τον ήξερες και χθες και προχθές. Σε έναν δρόμο που είναι τεθλιμμένος. Γιατί ήδη εισήλθες από τη στενή πύλη. Αλλά σε έναν δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Σε έναν δρόμο ευλογίας. Αδελφοί αγαπητοί, το βάζει πολύ έντονο ο Θεός στην καρδιά μου. Σήμερα να πιστέψεις ότι ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει όλα. Όλα. Είναι, μας δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Είναι σήμερα μια τέτοια ευκαιρία. Μπορεί να τα αλλάξει όλα. Στην προσωπική σου ζωή. Γιατί είναι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Και είναι αυτός που κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Μόνο πρόσεχε. Φύλαξε το λόγο του Θεού. Δεν μπορείς. Ζήτησέ του το. Κύριε, κάνε με να, όχι να φυλάω μόνο το λόγο σου, αλλά να τρέμω στο λόγο σου και να είναι η ζωή μου έτσι, ώστε να μην έχω εναλλακτική λύση παρά μόνο ένα δρόμο, μία πόρτα ανοιχτή, την οδόν τη δική σου. Το λόγο σου, το Ευαγγέλιο σου. Και δώσω μου δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου για να μπορώ να σε ομολογώ ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και να ομολογώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ότι ο παντοδύναμος Θεός, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, είναι ο Πατέρας μου, και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, είναι ο Διοικητής μου. Εμένα τον άχρηστο και τον ασήμαντο με σπλαχνίστηκε ο Θεός, γιατί πιστεύω στο Λόγο Του, εμπιστεύομαι το Λόγο Του και ζητώ βοήθεια, βοήθεια, βοήθησέ με Κύριε, βοήθα με Χριστέ μου. Και τότε ο Θεός λέει, εγώ τώρα θα κάνω νέα πράγματα στη ζωή σου. Όλοι αυτοί που είναι μακριά από σένα και σε βλέπουν και ενοχλούνται, για να μην πω άλλη λέξη. Όλους αυτούς, αν εσύ προσευχηθείς για αυτούς, εγώ θα κάνω αυτούς να έλθουν, να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να αναγνωρίσουν ότι εγώ ο Χριστός εσένα με το πνεύμα του ταπεινού, την καρδιά συντετριμένου, και επειδή τρέμεις το λόγο του Θεού, εγώ σε αγάπησα.
θα είναι εμφανής η αγάπη του Θεού στη ζωή σου. Θα φαίνεται. Θα φαίνεται η εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Θα φαίνεται η χάρη του Θεού στη ζωή σου. Θα προσεύχεσαι και θα ακούγεται η προσευχή σου. Θα το βλέπεις εσύ, θα το βλέπουν και άλλοι. Και αν προσέχεις τον εαυτό σου και πιο πολύ ακόμη στη διδασκαλία, τον εαυτό σου θα σώζεις, αλλά και τους ακούοντας θα σώζεις. Μια νέα ζωή. Ένας νέος τρόπος ζωής. Αποτελεσματικός, καρποφόρος, ένδοξος, ευλογημένος. Πού ο Θεός θα σώζει και τους μη αθώους. Γιατί θέλει να σώσει τους μη αθώους, αλλά ψάχνει να βρει τον τρόπο για να επέμβει στην καρδιά των μη αθώων και να τον σώζει. Και ο τρόπος είναι αυτός που μας αποκαλύπτει, η καθαρότητα των χειρών σου. Ο τρόπος είναι αυτός. Θέλω να βρω έναν άνθρωπο, έναν, ναι. Τα έλεγα εγώ σε κάθε οικογένεια, σε κάθε περιοχή, σε κάθε οτιδήποτε, έναν άνθρωπο που να εξητάει πραγματικά τη δικαιοσύνη του Θεού και να ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη του Θεού και για την αλήθεια και να ομολογεί την αδυναμία του, όπως εμείς σήμερα, αμήν. Όπως εμείς όλοι ομολογούμε την αδυναμία μας ενώπιον όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων, και λέμε ασήμαντος είμαι, άθλιος είμαι, άχρηστος είμαι, αλλά εμπιστεύομαι τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Ο Θεός ο δικός μου δεν είναι ένας Χριστούλης, δεν είναι μια εικονίτσα, δεν είναι ένα άγαλμα, είναι ο Κύριος, ο υπέρτατος, ο ύψιστος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο Θεός μου, αυτός είναι ο Κύριος μου. Αυτός με σώσε και αυτός θα με διατηρήσει μέχρι το τέλος και αυτός θα μου δίνει καρπό πολύ και ο καρπός μου θα μένει, γιατί έτσι αυτός δοξάζεται. Έναν άνθρωπο, αδερφοί, πόσο μάλλον πολλούς που είμαστε σήμερα, όλοι μας. Όμως τώρα έρχεται μια φοβερή προϋπόθεση. Και η προϋπόθεση είναι επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου. Και ο Θεός κάνει υπομονή. Δεν βραδύνει ο Κύριος, μακροθυμεί. Δεν βραδύνει να ενεργήσει ο Θεός, μακροθυμεί. Γιατί θέλει να σωθούν όλοι. Η επιθυμία του Θεού να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που θέλει από εμάς ο Θεός είναι και εμείς να φυλάξουμε το λόγο της δικής του υπομονής. Και εμείς να μακροθυμούμε, να συγχωρούμε, να ελεούμε, να μην αγριεύουμε. Η καρδιά μας να είναι απαλή και τρυφερή. Να μην θυμώνουμε, το πνεύμα μας να είναι ταπεινό. Και αν φυλάξεις το λόγο της δικής του υπομονής, την αιτία της δικής του υπομονής που είναι η αγάπη, εάν δηλαδή αγαπάς τους εχθρούς σου, προσεύχεσαι με πολλή αγάπη για αυτούς που σε εχθρεύονται, λες ωραία λόγια για αυτούς που σε κατηγορούν, τους ευλογείς και κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο για αυτούς που σε κακοποιούν ακόμη, επειδή μακροθυμείς, επειδή αγαπάς, τότε επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου και δεν είπες βραδύνει να έρθει ο Κύριος, αλλά είπες έρχεται ο Κύριος να σώσει, έρχεται να ευλογήσει, γιατί ελπίζεις, γιατί πιστεύεις, τότε και εγώ, λέει ο Χριστός, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού.
Που βέβαια η ώρα του πειρασμού η τελική είναι εκεί στην αρπαγή της Εκκλησίας στο τέλος. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πάντοτε στη ζωή μας υπάρχει η ώρα του πειρασμού. Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Επαναλαμβάνω, πάντοτε στη ζωή μας υπάρχει η ώρα του πειρασμού. Πάντοτε. Πάντοτε θα δεις ένα ειρωνικό χαμόγελο. Πάντοτε θα ακούσεις ένα λόγο ανάποδο. Πάντοτε θα γίνει κάτι στη ζωή σου που θα σε λυπήσει. Πάντοτε θα γίνει κάτι στη ζωή σου που θα σε ενοχλήσει. Κάποιος θα το κάνει. Τα σκάνδαλα θα έρθουνε. Εξάπαντος λέει γραφή, τα σκάνδαλα θα έρθουνε στην οικουμένη. Ουέι σε αυτούς που θα τα φέρουνε. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι είναι αυτό που θα σε ενοχλήσει και κινδυνεύεις να χάσεις την υπομονή σου. Και αν χάσεις την υπομονή σου, γιατί λέει η Γραφή, έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Θεού. Αν χάσουμε την υπομονή μας, χάνουμε τις επαγγελίες του Θεού. Τίποτα δεν θα εκπληρωθεί. Για να μην χάσουμε την υπομονή μας, πρέπει να μας φυλάει κάποιος την ώρα του πειρασμού. Το οποιοδήποτε πειρασμού. Γιατί ο διάβολος αυτή τη δουλειά έχει. Να κατηγορεί, να δελεάζει, να απειλεί, να τρομοκρατεί, να πλανάει, να λέει ψέματα, ψεύτης απαρχής. Αυτή είναι η δουλειά του. Πώς θα αποφύγω να πέσω την ώρα του πειρασμού και να χάσω το δρόμο μου. Ένας είναι ο τρόπος. Μακροθύμησε, αδερφέ. Μακροθύμησε, συγχώρεσε, αδερφέ. Ελέησε, αδελφέ. Μη λογαριάζεις. Δεν είναι ο άνθρωπος. Η μάχη μόνο δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε μάχεται. Είναι ο διάβολος ο οποίος αγωνίζεται να σε πειράξει και έκαστος ημών. Μην πει κανένας από εμάς ότι από το Θεό πειράζομαι. Άρα έκαστος ημών από τις δικές του επιθυμίες πειράζεται. Παρασυρώμενος, διαδελεαζόμενος. Γιατί έρχεται και του φέρνει, θυμάμαι αδερφοί αγαπητοί πώς μου το είχε δείξει ο Θεός, τι είναι πειρασμός. Όταν ήμουν πιο νέος, πιτσιρικάς θα έλεγα ψάρευα με καλάμι. Και ερχόταν ο πατέρας μου και μου έλεγε πάρε το κατάλληλο δόλωμα για το κατάλληλο ψάρι. Και μου το έφερνε και το έβαζα. Και έριγνε το ψάρι. Αυτά τα θυμόμουν όταν πίστεψα. Και ερχόντουσαν τα ψάρια. Αυτά τα ψάρια στα οποία απευθυνόταν το δόλωμα γυρίζαν γύρω-γύρω. Χλάπ, το πιάνανε. Το έβγαζα εγώ. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Στέλνει την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Άλλη είναι η δική μου, άλλη είναι η δική σου. Αλλά αυτή χρησιμοποιεί που εύκολα σε μπλέκει. Και αρχίζεις και επιθυμείς. Και άντε να κρατήσεις την επιθυμία σου. Και η επιθυμία γεννάει την αμαρτία. Παίρνεις απόφαση. Δεν αντέχω άλλο, θα το κάνω. Και όταν η αμαρτία εκτελεστεί, γεννά το θάνατο. Ποιος θα με φυλάξει από αυτόν που είναι παμπώνυρος, αιώνια χρόνια ζει και γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει τον ασήμαντο άνθρωπο σαν και εμένα? Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός μπορεί να με φυλάξει από την ώρα του πειρασμού και μου δίνει και τη δυνατότητα να μπορεί να το κάνει. Θέλεις να σε φυλάω την ώρα του πειρασμού, εκ της ώρας του πειρασμού και μέχρι το τέλος? Μακροθύμησε, συγχώρεσε, ελέησε, φύλαξε το λόγο της υπομονής του Θεού και εγώ θα σε φυλάξω. Τι ωραία λόγια, αδερφοί, τι ωραίους τρόπους που δείχνει ο Θεός για να μας φανερώσει τη δύναμή Του, την αγάπη Του, την ευνοιά Του που λέμε από την αρχή. Εγώ θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού. Εσύ μπορείς να συγχωρήσεις, μπορείς να συγχωρείς, μπορείς να μακροθυμείς, μπορείς να λες δεν πειράζει, μπορείς να προσεύχεσαι για αυτούς που σε έχουν ενοχλήσει, για αυτούς που σε ενοχλούν, για αυτούς που έχουν με σένα πολλά, λίγα. Τότε θα είσαι στο απειρόβλητο του διαβόλου. Αλληλούια.
στο απειρόβλητο, υπερασπιζόμενος, προστατευόμενος, πεφυλαγμένος από την ώρα του πειρασμού. Με αποτέλεσμα να έχεις αυτή τη φοβερή επιθυμία που λέει ο Χριστός, ιδού έρχομαι ταχαίως. Τώρα πια τεμουμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή εφύλαξα τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου τον τελείωσα και διατήρησα την πίστη μου, τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Όταν λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, περπατάμε μέσα στην Εκκλησία, που είναι ο στήλος και το ιδρύωμα της αληθείας. Γιατί αν δεν είναι στήλος και το ιδρύωμα της αληθείας, δεν είναι οίκος Θεού, δεν είναι Εκκλησία Θεού. Είναι μάζοξη ανθρώπων. Μόνο όταν κηρύττεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο όταν μένουν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές με αγάπη, ενωμένοι στην ενότητα της πίστεως, στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, τότε είναι Εκκλησία Χριστού. Τότε είναι οίκος Θεού ζώντος. Τότε μιλάει ο Χριστός, οδηγεί, εξηγεί. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, ενεργεί. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ενεργεί μετευνίας στον άνθρωπο που εμπιστεύεται το λόγο του. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Τολμώ να πω. Αν θέλετε να το πω πιο, δεν έχω εναλλακτική λύση. Από το να πω, Κύριε, βοήθαμε σε παρακαλώ. Αδύναμος είμαι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι να κάνω. Βοήθαμε σε παρακαλώ. Και ο Θεός λέει, συγχώρα. Και λέω, βοήθαμε να συγχωρώ. Βοήθαμε σε όλα. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτα λοιπόν εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μη δεις το στεφανό σου. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε. Τώρα πρόσεξε, μη χάσεις αυτό το οποίο έλαβες. Κράτα το. Μας δόθηκε η χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, η αγάπη του Θεού, ο λόγος του Θεού. Ακόμη πιο σοβαρά, μας δόθηκε πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, ώστε να τρέμουμε στο λόγο του Θεού. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις, μην το χάσεις τώρα. Δηλαδή πρόσεξε, μην πάρει το μυαλό σου αέρα επειδή σε ευλογεί ο Θεός. Πρόσεξε, μην πάρει η καρδιά σου αέρα επειδή είναι μαζί σου ο Θεός. Πρόσεξε, μείνε πιστός στο λόγο του Θεού, διατήρησε την πίστη. Και τότε εγώ θα σε ευλογήσω όλους μας. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Γιατί θα είσαι νικητής, θριαμβευτής. Γιατί ο Θεός θα κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε πως ξεκινήσαμε, αδερφοί. Απονικημένοι, ταπεινωμένοι, που μας, να μας μιλάει ο Θεός και πως καταλήγουμε θριαμβευτές. Και ποιος είναι ο θριαμβός μας? Να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων εκείνη την ημέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και τώρα είναι ο θριαμβός μας να περπατάμε με τη χάρη του Χριστού, με την αγάπη του Θεού Πατρός, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, από νίκη σε νίκη, ενδεδειμένη την πανοπλία του Θεού. Και τότε, πραγματικά τότε, δεν είναι ότι εμείς θα πάμε καλά, αλλά ο Θεός θα δοξάζεται στη ζωή μας. Όλα θα γίνονται εις έπαινον και δόξα Θεού. Και αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί, είναι χαρισμένα, δοσμένα, με αυθονία, δωρεάν, πλουσίως, μέχρι το τέλος που θα μας βοηθήσει αυτός ο αληθινός Θεός, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς λέμε, αμήν Κύριε μου, βόηθα μας σε παρακαλούμε. Γιατί έφτασε ο καιρός, αδελφοί. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Και εμείς λέμε πάλι, αμήν, βόηθα μας Κύριε, αμήν Χριστέ μου.